Και οφείλω να σας συγχαρώ, εσένα προσωπικά για την πολύ καλή αντιμετώπιση και οργάνωση του θέματος. Λοιπόν, έχουμε φέρει κάποια, είναι συμβολικά πιο πολύ για τα παιδάκια που είναι και για το προσωπικό της αιματολογικής και ελπίζω στο μέλλον να κάνουμε και κάτι που να αφορά όλο το προσωπικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχέ μου, για τα καλά σας λόγια. Ναι, ήταν 2 χρόνια πραγματικά πανδημίας που περάσαμε δύσκολα. Και εδώ μου δίνεται για πολλωστή φορά η ευκαιρία να ευχαριστήσω το προσωπικό, τους γιατρούς, τους συνεργατές, όλους γενικά τους εργαζόμενους του νοσοκομείου που ανταπεξήλθαν σε ένα πάρα πολύ δύσκολο ρόλο που παίξαν αυτά τα 2 χρόνια. Τους ευχαριστώ και πάλι, ευχαριστώ εσάς, το φίλο μου τον Κώστα τον Μπικό, για όλη αυτή την προσφορά, την ευγενή προσφορά, την ενδεικτική όπως είπατε, Δήμαρχέ μου. Έτσι. Και θα κάνουμε κάτι στο άμεσο μέλλον να ευχαριστήσουμε όλους το προσωπικό. Το νοσοκομείο της Καβάλας επισκέφτηκε το πρωί της 5ης 3 Μαρτίου ο Δήμαρχος Καβάλας κ. Θόδωρος Μουριάδης, συνοδευόμενος από τον Βασιλιά του Καρναβαλιού, γνωστό ως πειρατή κ. Παναγιώτη Γεωργίου, αλλά και τα μέλη του Συλλόγου Οικαστικών και Φιλοτεχνών ΑΡΤΑΤΑΚ. Η συγκεκριμένη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την παράδοση δώρων στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου. Ενώ να τονιστεί ότι η ιδέα αυτή ανήκει στον Δημότη της Καβάλας κ. Κωνσταντίνο Μπίκο, ο οποίος με αφορμή των ημερών του Καρναβαλιού προσκάλεσε και τον πειρατή για να προσφέρει χαρά στους μικρούς μαχητές. Λοιπόν, ήταν μια πρωτοβουλία του κυρίου Κώστα του Μπίκα, μαζί με τον πειρατή, ο οποίος έχει γυρίσει και ένα καταπληκτικό βιντεάκι για την Καβάλα, σε συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας, να δώσουμε κάποια δώρα στα παιδάκια τα οποία είναι στην αιματολογική κλινική και κάποια συμβολικά δώρα στο προσωπικό της αιματολογικής, για να δείξουμε την εκτίμηση, την ευγνωμοσύνη μας για ό,τι έχει προσφέρει το προσωπικό του νοσοκομείου όλο αυτό τον καιρό, τα 2 χρόνια της πανδημίας, με το ζόρι το οποίο έχουν περάσει, σε εποχές που τα κρεβάτια όλα ήταν γεμάτα, με κίνδυνο της ζωής τους, ούτως ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Εγώ τους ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι έχουν προσφέρει στο Δήμο μας, αλλά και γενικά όμως στην ευρύτερη περιοχή. Και ο Δήμος επιφυλάσσεται να διοργανώσει κάτι πιο μεγάλο που να αφορά όλο το προσωπικό. Έχω προσωπική επαφή με τον πειρατή και σκέφτηκα λόγω των ημερών, επειδή είναι βασιλιάς του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού, αν θα μπορούσε να παραβρεθεί στην πόλη μας προκειμένου να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση αγάπης. Σε αυτήν την πολύ ωραία κίνηση μας βοήθησε η ομάδα ΑΡΤΑΤΑΚ, ο Δήμος Καβάλας και φυσικά μας φιλοξένησε το νοσοκομείο Καβάλας. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι στις μέρες μας πολλά πράγματα μπορούν να ακυρωθούν, όχι όμως η ανθρωπιά. Και ήρθαμε εδώ στο νοσοκομείο για να προσφέρουμε στα παιδιά που νοσηλεύονται κάποια πράγματα, αντικείμενα που φτιάξαμε εμείς για να τα δώσουμε λίγο χαρά. Και λόγω των ημερών φτιάξαμε χαρταετούς, κάποια παραμυθάκια για να έχουν και κάποιες ζωγραφιές να τον ελεύθερο χρόνο τους που βαριούνται εδώ μέσα να δημιουργήσουν κάτι. Ναι, τα πράγματα είναι απλά. Λόγω καρναβαλικών εκδηλώσεων που γίνονται σε όλη την Ελλάδα και ειδικά εδώ πέρα στη Βόρειο Ελλάδα, είναι γνωστό τα τελευταία 4-5 χρόνια είμαι ο βασιλιάς του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού. Έχω μια γνωριμία με τον Κώστα τον Μπίκο. Ξέρει ότι πηγαίνω σε τέτοιες εκδηλώσεις, σε ιδρύματα. Με ειδοποίησε, μου είπε μια και θα είσαι στην Ξάνθη, γιατί ήμουνα εχθές στην Ξάνθη, γυρίσαμε ένα βίντεο για το κάψιμο του τζάρου. Μου λέει, θέλεις να πάμε στο νοσοκομείο ή κάπου άλλο. Φυσικά εγώ δέχτηκα και κοντά στη δικιά μας παρέα εμένα του Κώστα του Μπίκου, είπαμε και τον Δήμαρχο, πολύ ευχαρίστως ο άνθρωπος, ποτέ δεν αρνήθηκε σε ό,τι ζητήσαμε. Η ομάδα, η ΑΡΤΑΤΑΚ, η οποία είναι και η ΑΒ, η παρέλαση που γίνεται η μαθητική, τέριαξε πολύ ωραία. Η ΑΒ, η παρέλαση μαθητική που δεν έγινε. Το Ξανθιώτικο Καρναβάλι που το περισσότερο, μεγαλύτερο ποσοστό δεν έγινε. Αλλά το σύνθημά μας είναι ένα, ότι μπορεί πολλά πράγματα να έχουν απαγορευτεί, να έχουν ακυρωθεί, αλλά όχι η ανθρωπιά. Και έτσι ήρθαμε εδώ πέρα στο νοσοκομείο, στην παιδιατρική κλινική, να δώσουμε λίγα παιχνίδια στα παιδιά, βιβλία πολλά για τη βιβλιοθήκη, για να διαβάζουν οι γονείς
και οι υπόλοιποι που κάθονται εδώ πέρα και κάνουν συντροφιά, και γλυκά για όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, για τους γιατρούς, για τις νοσηλεύτριες, για τους νοσηλευτές. Ευχαριστώ όλους που υποστήριξαν την ιδέα του Κώστα και τη δικιά μου. Να είναι όλοι καλά και ό,τι χρειάζονται από τον Πειρατή είμαι στη διάθεσή τους.